Θα βγούμε εκτός Κρήτης και θα πάμε στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο και στην κυρία. Είναι η κυρία Ρούλα Γουγούση, ιδιοκτήτρια ξενώνα στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Εκεί που άλλοτε θα ήταν χιονισμένα, παρόλα αυτά μένει και παραμένει ένα από τα αγαπημένα χειμερινά θέρετρα. Πάμε στην κυρία Γουγούση να ανταλλάξουμε ευχές, να μας χαρίσει και όμορφη εικόνα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολλά πολύ. Χριστουγεννιάτικο Άγιο Θανάσιο. Χριστουγεννιάτικος, αλλά όχι χιονισμένος. Όχι, όχι, δυστυχώς. Τα 3-4 τελευταία χρόνια δεν έχουμε χιόνια τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, όμως, τα χιόνια έρχονται μετά τις 10-15 Γενάρη και κρατάνε και Πάσχα. Κρατάνε μέχρι, δηλαδή, σωστά, Πάσχα χιόνια. Σωστά, τέσσερις μήνες έχετε αυτή την πολυπόθητη χιονόπτωση. Για πείτε μας λίγο τώρα, βέβαια, στο κομμάτι των επισκεπτών, της κίνησης, πώς θα πηγαίνετε? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αγγίζουμε το 100% πληρότητα και όχι μόνο τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά και τις ενδιάμεσες ημερομηνίες, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή. Και μετά βλέπουμε ότι πάνε και καλά οι κρατήσεις για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, γιατί άνοιξε και το χιονοδρομικό μας και περιμένει όλο τον κόσμο εδώ. Χιονοδρομικό τώρα, χιονοδρομικό με χιονί. Βέβαια, το χιονοδρομικό μας έχει χιόνι. Πιάνει χιόνι πάντα, αυτό ρωτώ. Βέβαια. Ναι, είναι το πρώτο χιονοδρομικό που χιονίζεται και το τελευταίο που χιονίζεται. Και πριν 15 μέρες είχαμε και στον Άγιο Αθανάσιο χιόνια. Αλλά μετά μαλάκωσε ο καιρός και έτσι δεν έχουμε. Μας τα χάλασε ο καιρός. Και εδώ στην Κρήτη, εκεί στο Οροπέδιο, στα Νόγια, σε αυτές τις περιοχές τις όμορφες, κυρία Γουγούση, ακόμα να χιονίσει. Ναι. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι οι επισκέπτες δεν πτωήθηκαν από αυτή την αλλαγή της θερμοκρασίας και τα θερμά Χριστούγεννα που είδαμε και επέλεξαν την ευρύτερη περιοχή για τις διακοπές τους. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θεωρώ ότι και ο κόσμος είναι κουρασμένος με όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια και πια το τελευταίο χρόνο με την ενέργεια και όλα αυτά. Και επιθυμεί να βγει, να ξεσκάσει, να ξεδώσει. Και ο Άγιος Αθανάσιος ενδείκνυται, γιατί εκτός από το χιονοδρομικό που είναι κοντά, έχει και άλλες δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να κάνει, όπως να πετάξει με παραπέντε, να πετάξει με ανεμοπλάνα, να κάνει βόλτα στη λίμνη. Έχουμε πολύ όμορφα μέρη γύρω-τριγύρω, γιατί είμαστε στο κέντρο τριών μακεδονικών πόλεων, της Έδεσας, της Καστοριάς και της Φλόρινας. Οπότε είναι ένα ορμητήριο, το χρησιμοποιούν και σαν ορμητήριο για να γνωρίσουν και τη γύρω περιοχή, που έχει πολλά να προσφέρει. Μάλιστα. Ναι. Τι να πούμε, να ευχηθούμε, γνωρίζετε αν αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση με φόντο και τις παραμονές, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Εννοείται. Αυτό εννοείται. Πρωτοχρονιά και φώτα γίνεται το αδιαχώρητο, γιατί έχουμε και πολλούς ημερήσιους επισκέπτες. Δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται και κάνουν διαμονή. Έχουμε και από τις γύρω πόλεις, τις γύρω περιοχές, πάρα πολλούς που μας επισκέπτονται. Μάλιστα. Οπότε ναι, αναμένεται μεγάλη κίνηση. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να με το καλό καλά. Να τα ξαναπούμε. Καλά. Έτσι, παιδιά. Καλή χρονιά. Εξαιρετική. Να είστε καλά, κυρία Γουγούση. Να είστε καλά.